προστατεύσει. Έχω δύο λεπτά παραπάνω, κύριε Πρόεδρε. Εκπλήσωμαι ακούγοντας σήμερα εκείνους που άφησαν το Δεκέμβριο του 2014 το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου στο 9%, μέγιστο παγκόσμιο ρεκόρ αιώνων, να μιλούν όπως μιλούν. Από την άλλη, όμως δεν τρέφω και αυταπάτες. Πού απευθύνομαι? Απευθύνομαι σε μια κυβερνητική πλειοψηφία που μέσα σε 4 μήνες παραβίασε 7 φορές το Σύνταγμα. Επεξεργαζόμενη το Πανεπιστημιακό Άσυλο καθιέρωσε την τρέλα ότι ο νόμος μπορεί να ανατρέψει μια συνταγματική εγγύηση. Το ένα. Νομοθέτησε εκ των υστέρων για την τοπική αυτοδιοίκηση παραβιάζοντας τις συνταγματικές αρχές της ελευθερίας των εκλογών και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. 3. Επιδιώκοντας επιτελικό κράτος, δημιούργησε ένα υπερπρωθυπουργείο, υποβαθμίζοντας το συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο της κυβέρνησης. Αυτό δεν μυρίζει επιτελικό κράτος, θα το πω ανοιχτά. Μυρίζει και πρωθυπουργική ανεπάρκεια. 4. Και θεά. 5. Επιτροπή ανταγωνισμού. 6. Ευνοώντας τη μονοπόληση της τηλεοπτικής ενημέρωσης, παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αντικειμενικότητας και της ποιότητας. 7. Το 7 δεν είναι απλή παραβίαση, κύριε συνάδελφοι, αλλά πραγματική εκτροπή. 120 βουλευτές θα μπορούν να εκλέγουν πρόεδρο δημοκρατίας, τον οποίο οι υπόλοιποι 180 απορρίπτουν. Και ευθέως προς την κυβέρνηση και προς εσάς. Θα εκλέξουμε πρόεδρο τον Παυλόπουλο με 240 ψήφους ή θα πάμε σε πρόεδρο των 120 ψήφων, όπως άκουσα σε ένα καφενείο του Μενιδίου κάποιον γυαλιστερό κολλητό. Το λέω λαϊκά, αλλά είναι αδυσόπιτο το παράδειγμα. Πώς μπορώ εσύ λοιπόν να μιλήσεις για τον προϋπολογισμό μιας τέτοιας κυβέρνησης, μιας κυβέρνησης, επαναλαμβάνω, που μέσα σε 4 μήνες έχει παραβιάσει 7 φορές το Σύνταγμα. Εγώ θα βγάλω 2 φωτογραφίες από τις σελίδες 47 του προσχεδίου της κυβέρνησης και 127 της εισηγητικής έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Η ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος το προηγούμενο έτος με τη συνακόλουθη εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους και την ενίσχυση των ταμιακών διαθεσίμων ασφαλείας, cash buffer, δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για την εμπέδωση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης του ελληνικού δημοσίου μέσω των αγορών. Αληθής φωτογραφία. Συγχαίρω τον κύριο Σταϊκούρα. Αλλά... αυτό το cash buffer, αυτά τα 37 δις ευρώ που σας άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, φίλος σας αναλυτής, τα χαρακτήρισε πυρηνικά όπλα. Πώς να μην εξανεμιστούν τα επιτόκια, να μην γίνουν υπομηδενικά με πυρηνικά όπλα? Η δεύτερη φωτογραφία. Για πρώτη φορά από το 2010 η ελληνική δημοκρατία υλοποίησε 3 εκδόσεις ομολόγων μέσα σε 1 έτος, επιδεικνύοντας, εδώ πρέπει να έχει λάθος το κείμενο της ηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού, φοβήθηκε κάποιος να γράψει αποδεικνύοντας την ομαλοποίηση της πρόσβασης της Ελλάδας στις διεθνείς κεφαλαία αγορές. Με αξιοσημείωτο γεγονός την έκδοση δεκαετούς ομολόγου για πρώτη φορά από το 2010. Επαναλαμβάνω, το Δεκέμβριο του 2014 είχατε αφήσει το δεκαετές ομόλογο με 9%. Σβήνει αυτό, σβήνει η ιστορία. Κάποια σεμνότητα νομίζω ότι χρειάζεται. Αυτός είναι προϋπολογισμός πολλών ερωτηματικών και κρυφών φόρων. Πρώτα τα ερωτηματικά. Θα κατορθώσετε να μεγεθύνετε το ΑΕΠ από 190 σε 197 δισεκατομμύρια ευρώ? Θα κατορθώσετε να τριπλασιάσετε την ταχύτητα αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης? Θα κατορθώσετε να μειώσετε τις δαπάνες των φορέων κατά 800 εκατομμύρια? Σας το εύχομαι. Η μείζων αντιπολίτευση δεν θα πέσει στο επίπεδο του να τορπιλήσει τις προσπάθειές σας, επίπεδο στο οποίο πέσατε εσείς, διοργανώνοντας ακόμα και μυστικές αποστολές στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο για να ενισχύσετε τη γραμμή Βάστα Γερούν Κράτα Σόιμπλε. Αυτό έγινε και επί ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτω εγκύρως και αναλαμβάνω την ευθύνη, συνέβη και κατά την προηγούμενη υπουργία του κυρίου Σταϊκούρα. Για τον κρυφό φόρο τώρα.
Απαιτείται ο φορολογούμενος να συγκεντρώσει το 30% του εισοδήματός του σε ηλεκτρονικές συνταλλαγές. Διαφορετικά θα πληρώνει φόρο 22% για το υπόλοιπο. Αφού στο 30% δεν περιλαμβάνεται το ενίκιο, δεν περιλαμβάνεται το στεγαστικό δάνειο, πολλοί θα αποτύχουν. Αυτούς τους περιμένει στη γωνία φόρος 22%. Άλλωστε, έχετε προϋπολογίσει αύξηση του έμφυα κατά 140 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, τα ελληνικά νοικοκυριά θα επιβαρυνθούν 323 εκατομμύρια ευρώ στη χρονιά που έρχεται. Όπως όταν θα γίνει φανερό, κύριοι συνάδελφοι, ότι 8 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες θα πληρώνουν 220 αντί 168 ευρώ ως κατώτατη ασφαλιστική εισφορά, τι θα έχετε να τους πείτε? Στοιχειώδης εντυμότητα επιβάλλει να τους το πείτε τώρα, για να προετοιμαστούν οι άνθρωποι. Κάθε προϋπολογισμός είναι και προϋπολογισμός ανάγκης και οι πιο πλούσιες χώρες θα ήθελαν να διαθέτουν περισσότερα. Εσείς όμως είχατε άλλη εδώ και λόγω της μικροψυχίας σας την απορρίψατε. Απορρίψατε το escrow account, όπου μαζί με 700 εκατομμύρια θα μαζεύατε 2,5 δισεκατομμύρια για να τα ρίξετε στην αγορά. Αυτή ήταν η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, την απορρίψατε. Θα χρησιμοποιήσω μια φράση του Κωστή Χατζηδάκη ως επίλογο. Είπε εδώ, αν πέσει η ΔΕΗ θα πέσουν οι τράπεζες, θα πέσει η εθνική οικονομία. Δεν θα πέσουν οι τράπεζες και δεν θα πέσει η εθνική οικονομία αν χαρίσουν τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων σας και των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Αν πέσει η ΔΕΗ θα πέσουν οι τράπεζες, θα πέσει η εθνική οικονομία, είπε μιλώντας προεβδομάδων ο κύριος Χατζηδάκης. Αλλά τούτο δεν θα συμβεί αν οι τράπεζες κάνουν σκόντο στα δάνεια της Fortnet κατά 85%. Αν πέσει η ΔΕΗ θα πέσουν οι τράπεζες, θα πέσει η εθνική οικονομία. Αλλά όλα θα πάνε πρίμα αν λησμονήσουμε το δάνειο του Κύρικα Χανίων. Αν πέσει η ΔΕΗ θα πέσουν οι τράπεζες, θα πέσει η εθνική οικονομία. Αλλά δεν θα πάθει κανείς τίποτα αν μειωθεί από το 45% στο 22% η φορολόγηση των ΠΑΕ και ΚΑΕ στις μεταγραφές ποδοσφαιριστών και καλαθοσφαιριστών για συμβόλαια άνω των 40.000 ετών. Το ζήτησε καναλάρχης και το κάντατε. Στο σημείο αυτό τίθεται ένα πελώριο ηθικό θέμα. Δεν θα μπορούσατε, νομίζω, να κάνετε αλλιώς. Η αυτοκρατορία της διαπλοκής αντεπιτέθηκε και στις εκλογές της 7ης Ιουλίου υπερίσχυσε. Αυτή θα φάει και σας και την Ελλάδα. Και καμαρώνετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Πλεύρης από την Ελλάδα.